μαζί μας είναι ο στρατηγός και υφυπουργός, πρώην υφυπουργός άμυνας, ο κύριος Στεφανής. Και πρέπει να σου πω, Χριστίνα Κοραή, ότι περίμενα να περάσουν πολλά χρόνια για να μου πεις ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ένας στρατηγός, ότι πρέπει να είμαι υπερήφανος για την μονάδα στην οποία υπηρέτησα ως φαντάρος. Γιατί είπα τώρα στον κύριο Στεφανή ότι υπηρέτησα 6-18 πλάτη ευρώ και τι μου είπατε, κύριε Στεφανή? Καλημέρα καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, στρατηγέ, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Το 6-18 τάγμα είναι ένα από τα καλύτερα τάγματα που διαθέτει ο ελληνικός στρατός. Είναι στην πρώτη γραμμή. Και πραγματικά πρέπει να είστε πολύ περήφανος και να το λέτε αυτό ότι υπηρετήσατε εκεί και σας συγχαίρω γι' αυτό. Δηλαδή είναι έτοιμο πόλεμος, κύριε. 6-18 πλάτη ευρώ. Θέλω να σου πω. Εγώ είμαι και βρύτησα, να ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι βγαίναμε από το τάγμα και απέναντι στο βουνό ήταν με φωτάκια ημισέλινος το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Εντάξει, Ελλάδα είναι. Ελλάδα, τι, δεν θα τη φυλάμε? Όχι, λοιπόν, γιατί κάποιοι άλλοι υπηρέτησαν στο Υπουργείο. Γι' αυτό λέμε. Εντάξει, είμαι περήφανη για την εκπομπή. Α, μπράβο. Για τον Brand FM. Να τα λέμε αυτά. Προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πολύ κρύο ζέστη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από τη μία θα σας πάρουμε τα νησιά, από την άλλη αν πίνουμε τουρκικό ή εσπρέσο. Τι γίνεται? Γιατί αυτό το προς-πίσω, προς-πίσω, προς-πίσω? Εκτιμώ ότι κάθε χώρα έχει διάφορα πλάνα. Υπάρχει το στρατηγικό πολιτικό πλάνο, υπάρχει το επιχειρησιακό, υπάρχει το τακτικό. Η Τουρκία είναι σταθερή στα στρατηγικά της πλάνα. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι οι χθεσινές κινήσεις αποτελούν κάποιες κινήσεις τακτικής, έτσι ώστε να πάμε στις συνόδους κορυφής είτε του ΝΑΤΟ που είναι πολύ σημαντική, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απουσιάζει η Τουρκία, αλλά θα συζητηθεί η Τουρκία και η στάση της, και να μην υπάρχει αυτή η σκληρή κατάσταση που υπάρχει τώρα. Η πολιτική της Τουρκίας είναι σταθερή, είναι εκπεφρασμένη και δεν υπάρχει μέρα που να μην δηλώνεται. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας πω πριν συνεχίσετε. Ναι. Είδαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να πηγαίνει και να κάνει μια εξαιρετική συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν και λίγες μέρες μετά είχαμε 141 παραβιάσεις. Σωστά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το ένα είναι ανεξάρτητο του άλλου. Πρέπει να μιλάμε, πρέπει να συζητάμε, πρέπει να έχουμε. Να δράτουμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, έστω και ένα απλό σφίξιμο χεριού ή μία φιλοφρόνηση, και αυτή είναι ένα κομμάτι μέσα στην ξέρετε, γενικότερη κατάσταση. Ξέρετε, γιατί σας το ρώτησα, διότι υπήρχε η αίσθηση μέχρι τώρα ότι το θερμό επεισόδιο είναι πολύ κοντά, ότι το καλοκαίρι μπορεί να είναι πολύ δύσκολο, ότι. Θέλω να πω, μήπως ήταν υπερφορτισμένη αυτή η αίσθηση? Βλέπω τώρα και τον συνάδελφό σας, τον κύριο Αποστολάκη, στην ΕΡΤ να λέει ότι όσο ο Ερντογάν προκαλεί, πρέπει να ανησυχούμε. Ή θεωρείτε ότι αυτό το μπρος-πίσω έχει να κάνει και με την εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας λόγω εκλογών? Έχει να κάνει με την εσωτερική κατανάλωση, αλλά δεν βλέπει εμάς να μας κοιμίζει και να μην κάνουμε εμείς αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Θα ήθελα να πω το εξής: μην εξετάζουμε πάντα τι κάνει η Τουρκία, να εξετάσουμε τι κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε σταθεροί, είμαστε αποφασιστικοί, είμαστε ενωμένοι εμπρός σε αυτό τον κίνδυνο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω αυτό που λέω τώρα, δίνοντας το εξής παράδειγμα. Εκεί που η Τουρκία δεν το αντιμετώπισε αυτό, προχώρησε στο επόμενο βήμα. Πού? Στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ. Απέναντί της λοιπόν η Τουρκία εκμεταλλεύεται ευκαιρίες. Μάλιστα. Σε εμάς λοιπόν δεν υπάρχει τέτοια ευκαιρία. Εμείς είμαστε, όπως είπα και πάλι, σταθεροί, ενωμένοι, αποφασιστικοί και δυνατοί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Εμείς την τελευταία περίοδο δεν αλλάξαμε τη στάση των Ευρωπαίων και της Αμερικής απέναντί μας παρακαλώντας. Αλλάξαμε δείχνοντάς τους ότι έχουμε τη δύναμη να κάνουμε πράξη πάρα πολλά πράγματα εδώ. Θεωρείτε, γιατί το έχω ακούσει και αυτές τις τελευταίες ημέρες, ότι έχουμε περάσει από μια στρατηγική, ας πούμε, του κατευνασμού σε μια στρατηγική αποτρεπτικής ισχύος? Έχετε αυτή την εικόνα ή απλώς? Όχι, έχω αυτή την εικόνα. Είναι αυτό το οποίο περιγράφεται. Αυτό. Αυτό το οποίο περιγράφεται. Εμείς πλέον, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε στο εξωτερικό παρακαλώντας να μας βοηθήσουν. Και παρακαλώντας να διαμεσολαβήσουν για να μην συμβεί κάτι κακό σε εμάς. Όταν λέτε προηγούμενα χρόνια, ποια προηγούμενα? Εννοώ πριν το 2019, πριν τις εκλογές. Έτσι. Τώρα λοιπόν, μετά τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός πήρε μια κομβική απόφαση. Πλέον προβάλλει τα ισχυρά σημεία της χώρας. Υπάρχουν τεράστια. Οι συμμαχίες της. Η επιχειρησιακή της δύναμη, η οποία είναι πραγματικά τρομερή. Είμαστε σημείο στο οποίο η χώρα μας έχει τέτοιες ένοπλες δυνάμεις που όλοι ζητάνε να έρθουν να εκπαιδευθούν με εμάς. Γιατί είναι το επιχειρησιακό μας πεδίο εξαιρετικό και από την άλλη μεριά είναι εξαιρετικές οι ένοπλες μας δυνάμεις. Τώρα, άρα λοιπόν προβάλλουμε, έρχομαι σε αυτά, τα δυνατά μας σημεία. Για αυτά
άλλαξε συμπεριφορά η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και παίρνουν πλέον, εγκαταλείπουν, μας λέτε, αυτή τη στρατηγική που ακολουθούσαν και αυτή, τακτική μάλλον των ίσων αποστάσεων. Αυτό, και κυρία Κοραή, πιο καθαρή θέση υπέρ το μας, δείξαμε, γιατί πάλι το χαϊδεύουν την Τουρκία. Και το 20 στην αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού στον Εύρο, που η απάντησή μας ήταν κάθετη, αποφασιστική, βεβαίως, και συντριπτική, και το δείξαμε και στο Αιγαίο στη συνέχεια. Όταν προσπάθησε η Τουρκία να δημιουργήσει μια κρίση σημειακή, και εμείς αυτή τη σημειακή κρίση την αντιμετωπίσαμε με ολιστική αντίδραση. Μάλιστα. Ο κ. Πρωθυπουργός το είπε προχθές ότι θα είναι συντριπτική η απάντησή μας. Να ρωτήσω κάτι, θα κύριε Υπουργέ. Θα μπούμε δηλαδή σε στρατιωτική εμπλοκή, έτσι? Όχι, όχι. Δεν λέω σε καμία περίπτωση αυτό. Και με έχετε ακούσει κατ' επανάληψη να λέω ότι εμείς εδώ κανονικά, σε μια φυσιολογική κατάσταση, δεν έπρεπε να είμαστε εδώ. Δεν θα έπρεπε εγώ να είμαι εδώ. Θα έπρεπε να συζητάμε άλλα θέματα. Οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν αυτό που κάνουν, αθόρυβα, σιωπηλά, κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν πάρα πολύ καλά. Θα έπρεπε εδώ να κοιτάμε άλλα θέματα για την ευημερία της χώρας. Και γρήγορα θα πρέπει να γυρίσουμε εκεί. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Συνήθως ρωτάμε έναν υπουργό ή ένα στρατιωτικό τι πρέπει να κάνει η χώρα σε τέτοιες κρίσιμες ή φορτισμένες περιόδους. Σπανίως ρωτάμε τι δεν πρέπει να κάνει η χώρα. Θα μας πείτε τι δεν πρέπει να κάνουμε? Ναι, θα απαντήσω και στο τι πρέπει να κάνει. Η χώρα αυτό που πρέπει να κάνει το κάνει. Ναι. Είναι ψύχρεμη, είναι σταθερή, είναι αποφασιστική και δεν. Έρχομαι τώρα στο δεν. Η χώρα δεν ακολουθεί τη ρητορική της Τουρκίας σε ακρότητες. Η χώρα δεν ακολουθεί με έλλειψη ψυχραιμίας. Άρα ψυχραιμία. Δεν πρέπει να ακολουθούμε την ρητορική της Τουρκίας, την φορτισμένη. Βεβαίως. Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί. Σε καμία περίπτωση. Αυτό δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο. Okay, πρέπει να είμαστε ψυχραιμοι. Τι άλλο δεν πρέπει να κάνουμε? Και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Και πρέπει συνεχώς να προετοιμαζόμαστε. Και όπως και γίνεται, προετοιμαζόμαστε στο διπλωματικό πεδίο, στο οικονομικό πεδίο, στο πληροφοριακό πεδίο. Ερώτηση, και βεβαίως στο λοιπόν, επιχειρησιακό. Ο κυβερνητικός εταίρος του κ. Ερντογάν, ο κ. Μπαχτσελή, είπε προχθές ότι αυτό που πρέπει να κάνει η Τουρκία, και είναι συνήθως λαγός του Ερντογάν ο Μπαχτσελή, να ανακηρύξει ΑΟΣ και να στείλει τους χάρτες, μονομερός, και να στείλει τους χάρτες στον ΟΗΕ. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Ποια θα έπρεπε να είναι η αντίδραση εφόσον συμβεί αυτό, ή πριν συμβεί αυτό? Ο κ. Μπαχτσελή κοινοποίησε ένα σχέδιο 4 σημείων, ναι, σαν οδικό χάρτη, το που πρέπει να πάμε. Κάποια από αυτά είναι αυτά ακριβώς που είπατε. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Θα πρέπει καταρχάς να αναλύσουμε, τους λόγους για τους οποίους το κάνει. Ναι. Καταρχάς το κάνει για να δείξει ότι σε αυτή την, σε αυτό το, τη διελκυνστίδα του ποιος θα είναι πιο ακραίος εναντίον της Ελλάδος, και αυτός έχει θέση. Δεν θέλει να αφήσει τον κύριο Ερντογάν να είναι ο μόνος ακραίος εναντίον της Ελλάδος. Και δεύτερον, θέλει να οθήσει τον Ερντογάν στο να αναλάβει μια τέτοια δράση, έτσι ώστε να δείξει μετά στο εσωτερικό της Τουρκίας ότι ο Ερντογάν δεν είναι σε θέση να το κάνει. Μάλιστα. Τον προκαλεί λοιπόν. Αλλά αυτές είναι εκτιμήσεις. Η δικιά μας αντίδραση είναι ότι όλα αυτά τα οποία λέει, εμείς τα έχουμε λάβει υπόψη μας και έχουμε προετοιμαστεί για αυτά. Είδατε την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, την εξαιρετική αντίδραση σε όλα τα διεθνή φόρα. Είτε με τους χάρτες τους οποίους στέλνουμε, είτε με την παρουσία του κυρίου Δένδια και των υπολείπων διπλωματικών. Άρα, ό,τι πρέπει να κάνουμε και ξέρουμε, γίνεται να το κάνουμε και το κάνουμε. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Και το ακούω. Προχθές είχαμε και ένα καθηγητή από την Τουρκία και μας το είπε ότι δεν θα πρέπει, λέει, να δίνεται και τόση μεγάλη σημασία σε αυτά που κάθε τρεις και λίγο βγαίνουν και λένε διάφοροι αναλυτές σε τουρκικά κανάλια, διότι δεν είναι αυτό που λέμε η αφρόκρεμα των καθηγητών ή των αναλυτών. Είναι διάφοροι τύποι, πιο φορτισμένοι, πιο εθνικιστές κλπ. Ναι, θεωρείτε ότι μήπως, πώς να το πω, μήπως δίνουμε λίγο περισσότερη σημασία σε δηλώσεις προκλητικές, παρανοϊκές, φορτισμένες από την άλλη πλευρά? Μήπως παραπέζουμε αυτό που λέμε τουρκική προκλητικότητα από και προπαγάνδα, από όχι υψηλό βαθμό, αλλά από ενδεχομένως χαμηλό βαθμό που βγαίνουν σε διάφορα τουρκικά κανάλια. Ή ο Ερντογάν, είναι ό,τι λέει, το εννοεί, ναι, και πούμε, μπορεί κάποια στιγμή να το βρούμε απέναντι. Με έναν άνθρωπο, δεν έχει σημασία τώρα ποιος, που ήταν στην Κωνσταντινούπολη τις προηγούμενες μέρες και λέω είναι τόσο φορτισμένο το κλίμα, και μου λέει όχι. Δηλαδή μου λέει μια χαρά είναι η ελληνοτουρκία σχέση σε επίπεδο λαών στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι αυτό που κάποιοι παρουσιάζουν ότι είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Εσείς τι λέτε?
Δεν θα σας απαντήσω στο ερώτημά σας, θα σας απαντήσω με έναν άλλο τρόπο. Δεν είμαι σε θέση να το κρίνω αυτό, διότι δεν το γνωρίζω. Ναι. Εκείνο όμως το οποίο είμαι σε θέση να σας πω είναι ότι κάθε τι το οποίο γίνεται στην Τουρκία, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα εδώ το οποίο το αναλύει. Ναι. Και το αξιολογεί ανάλογα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου και το αναλύουν και βγάζουν τα ανάλογα συμπεράσματα. Εκείνο το οποίο αυτό το ξέρω είναι, είμαι κάθετο σε αυτό ότι συμβαίνει. Και το αξιολογούν σωστά. Και γι' αυτό λοιπόν η χώρα μας συστήνει, η κυβέρνησή μας συστήνει ψυχραιμία. Και την έχουμε την ψυχραιμία και λειτουργούμε αποφασιστικά. Μηντιακά, μήπως δεν την έχουμε. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Όχι, εσείς θέλω να το κρίνετε. Που είστε στρατηγός, αφήστε μας. Εγώ κρίνω εσείς αυτά. Από αυτά που βλέπετε, από αυτά που ακούτε και από εγώ και κρίνω την αυτά, εικόνα που παρουσιάζετε. Αυτά τα οποία ξέρω με βάση τη γνώση που ξέρω. Ναι. Θα ήθελα να πάω λοιπόν να πάω και σε κάτι άλλο στο επίπεδο του λαού. Επειδή και λόγω των τωρινών αρμοδιοτήτων γυρνά όλες τις παραμεθόριες περιοχές, η αίσθηση η οποία υπάρχει από περιοχές όπως η πλάτη του Εύρου που ήταν το τάγμα σας ή τα νησιά του Αιγαίου, ναι, είναι ότι οι άνθρωποι είναι απόλυτα ψύχρεμοι, είναι απόλυτα ήσυχοι. Ναι, είναι πολύ... Αντιλαμβάνονται και βλέπουν το τι συμβαίνει, είναι αλλά δεν ανησυχούν. Και δεν εδώ ανησυχούν για ποιο λόγο. Δεν ανησυχούν διότι βλέπουν ότι η ζωή συνεχίζεται, ότι υπάρχει μια ροή, υπάρχει μια ψυχραιμία, υπάρχει μια ήρεμη αντιμετώπιση και από την άλλη τη μεριά, στις περιοχές εκείνες, ναι, τις παραμεθόριες, βλέπουν τις ένοπλες δυνάμεις οι οποίες καθημερινά κάνουν τη δουλειά τους. Στρατηγία. Όμως έχουμε έναν Ερντογκάν, ο οποίος ανεξαρτήτως το αν πάλι τώρα πάνε να τον μαζέψουν και ενδεχομένως να δει και τον κύριο Μητσοτάκη στο πόδι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και έχει βάλει και τον Ακάρ να πλησιάσει τον Παναγιωτόπουλο και τον Τσαβούσογλου, τον Δένδια. Σε επικοινωνιακό επίπεδο, γιατί επί της ουσίας δεν μπήκε καμία από όλες αυτές τις συναντήσεις, μήπως παρόλα αυτά τρώγεται να κάνει ένα επεισόδιο? Δηλαδή εσείς το αποκλείετε ή είναι ανοιχτό γιατί είναι απρόβλεπτος γείτονας? Έχω ξαναπαντήσει αυτό το ερώτημα και απαντώ ως εξής. Οποιοδήποτε σας κάνει εκτίμηση θα είναι μια προσωπική του εκτίμηση. Ναι, και είναι πολύ αυτό επικίνδυνο. Εμείς λοιπόν εκείνο το οποίο πρέπει να αξιολογούμε κάθε φορά, διότι θα ήθελα να συνεχίσω αυτό που είπα, να θυμηθούμε λίγο τι έγινε στις 25 Φεβρουαρίου του 2020. Ήταν η μέρα που η Τουρκία είχε 34 νεκρούς στο Ιντλίπ. Και έρχεται την επόμενη μέρα η κυβέρνηση της Τουρκίας και λέει δεν το αντέχουμε άλλο αυτό, εμείς πλέον δεν κρατάμε τα σύνορά μας κλειστά, ανοίγουμε τα σύνορά μας προς την Ελλάδα. Και την αμέσως επόμενη νύχτα είχαμε την επίθεση 9.500 μεταναστών στα σύνορά μας που τους αντιμετωπίσαμε επιτυχώς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ένα γεγονός μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση. Εάν πηγαίνεις με τη λογική αυτή, μόνο μάντης μπορείς να είσαι και εμείς δεν είμαστε. Ναι, εκείνο άρα το οποίο λοιπόν εξετάζουμε είναι εξετάζουμε τις δυνατότητες έχει η άλλη πλευρά. Έχει δυνατότητες να κάνει κάποια πράγματα. Και βάσει των δυνατοτήτων που έχει, υπάρχουν και οι δικές μας αντιδράσεις. Και γι' αυτό σας λέω ότι η ελληνική πλευρά καθημερινά αναλύει όλο το πεδίο. Αναλύει το ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο ενδιαφέροντός της και το εγκύτερο. Και, γιατί το ένα επηρεάζει πάντα και το άλλο. Ναι, σωστά. Και αναλύοντάς το, ρυθμίζει τις δικές της αντιδράσεις. Τις αντιδράσεις το σήμερα, τις αντιδράσεις μετά από μερικές μέρες και τις μακροπρόθεσμες αντιδράσεις. Και εξετάζει εάν πάντως μπορεί να κάνει αυτό το οποίο σκέφτεται. Θα κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Συγγνώμη, Δημήτρη. Ναι, ναι. Αφήνουν ή μάλλον όχι σε σχέση με τα Ήμια που ήταν μια τραυματική εμπειρία, ακόμη τα προβατάκια δεν μπορούν να ανέβουν πάνω στα Ήμια ανεξαρτήτως του τι λέμε εδώ επισήμως και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τα προβατάκια μέχρι μπορεί σήμερα να ανεβαίνουν, οι βοσκοί δεν μπορούν να ανεβούν, ούτε είπα προβατάκια. Προβατάκια δεν πειράζουν. Τι έχει αλλάξει, έχουμε πάρει μαθήματα από εκείνη την τραυματική εμπειρία μέχρι σήμερα? Είναι τελείως διαφορετικό το πεδίο. Δηλαδή, τελείως διαφορετικό το πεδίο στο τακτικό, στο επιχειρησιακό, στο στρατηγικό. Έχουν αλλάξει τα μέσα. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζουμε τα εθνικά μας θέματα. Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο δηλώνουμε στο περιβάλλον μας τη στάση μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα που καταδεικνύει αυτή την αλλαγή. Η αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Μέχρι την προηγούμενη μέρα ήταν άλλη στάση μας. Ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός και είπε: στηρίζουμε και υπερασπίζουμε την πατρίδα μας και τα εθνικά μας σύνορα. Αναφέρεται το συνταγματικό μας δικαίωμα. Και υπερασπίσαμε εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Ήταν μια τεράστια αλλαγή, η οποία αλλαγή ξάφνιασε και τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν πίστευε. Ο Ερντογάν την προηγούμενη μέρα δήλωσε, και υπάρχουν οι δηλώσεις του, 123.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα της Ελλάδος. Αυτή ήταν η εκτίμηση και ο σχεδιασμός. Και εμείς αυτό το αποτρέψαμε. Πώς? Με ισχυρή θέληση και με αλλαγή τελείως της επιχειρησιακής λειτουργίας μας. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τα Ήμια μελετήθηκαν. Δηλαδή, επειδή απολιάζονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
και πήγαμε σε μια πιο σκληρή αντιμετώπιση. Κυρία Κοραή, δεν θα τη χαρακτήριζα, σκληρότερη, θα τη χαρακτήριζα ως τη στάση την οποία πρέπει να τηρήσουμε σαν μια χώρα που πρώτον έχει σύνορα και δεύτερον υπερασπίζει τα σύνορά της. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε μετανάστη, ο οποίος θα έρθει επισήμως και θα μας ζητήσει άσυλο. Υπάρχουν διαδικασίες νόμιμες οι οποίες ισχύουν. Δεν είμαστε ανεκτοί και δεν είναι ανεκτή η Ευρώπη σε μετανάστες οι οποίοι δια της βίας παράνομα και καταχρηστικά προσπαθούν να παραβιάσουν τα εθνικά μας σύνορα. Κατά αυτή την έννοια, για να κλείσουμε και το κομμάτι αυτό και μετά να σας ρωτήσω κάτι για τον τουρκικό τύπο, είδαμε τις χθεσινά ρεπορτάζ που λέει ότι τις τελευταίες μέρες, με στοιχεία του Μαΐου, στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα Κόκκι Ρόδο, η αύξηση των παράνομων μεταναστών που συλλαμβάνονται έχει φτάσει το 1600% και η σύλληψη διακινητών παράνομων το 800%. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα κρίση μεταναστευτικού στα νησιά, μια και ο Εύρος φαίνεται ότι φυλάγεται καλά και οι Τούρκοι από εκεί δεν κάνουν δουλειά, και σου λέει μήπως πάμε τώρα να κάνουμε ένα δεύτερο ντου αλλά στα νησιά αυτή τη φορά. Για να μην περάσει κάποιο λάθος μήνυμα, και ο Εύρος φυλάγεται καλά και τα νησιά φυλάγονται καλά. Ναι. Σας θυμίζω τα νέα πλοία του λιμενικού, τα οποία πήγανε μετά από προσωπική παρέμβαση του κυρίου Πρωθυπουργού στην Ένωση Εφοπλιστών και γίνανε δωρεές, τις αγορές των καινούριων πλοίων που κάναμε, τις προσλήψεις συνοριοφυλάκων σε όλα τα επίπεδα και λιμενικού και βεβαίως την ενίσχυση με τις ένοπλες δυνάμεις και τη Frontex. Άρα λοιπόν οι απόπειρες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Οι απόπειρες έχουν αυξηθεί και βεβαίως βοηθά ο καλός καιρός, ο οποίος επιτρέπει να γίνεται αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει από πίσω ένα σχέδιο ιδιαίτερο της Τουρκίας να αυξήσει τις ροές. Μάλιστα. Ξέρουμε το τι γίνεται και push το παρακολουθούμε. Μας κατηγορούν αρκετοί ότι κάνουμε και pushbacks. Αυτή είναι μια συζήτηση την οποία την ακούω και εγώ. Είμαι κάθετος πάνω σε αυτό. Η Ελλάδα τηρεί όλη την νομοθεσία, τη διεθνή νομοθεσία πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι άλλο το οποίο. Δεν υπάρχει μόνο το pushback, γιατί δεν έχουν υποθεί κι άλλα. Ότι το λιμενικό πνίγει ανθρώπους, τους πετάει στη θάλασσα και τους πνίγει, ότι η Ελλάδα συμμετέχει σε εγκληματικό δίκτυο με την Ιταλία και τη Μάλτα. Καλά κάνατε έχουν και υποθεί το, βαριά πράγματα. Και το λέτε αυτό, μέρες. Γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να πω ότι πρέπει να είναι όλοι πολύ προσεκτικοί όταν αναφέρονται στην ελληνική αστυνομία, στο λιμενικό μας και σε ένοπλες δυνάμεις και να τους κατηγορούν για τέτοια πράγματα. Είναι άνθρωποι σαν τους οποιοδήποτε ανθρώπους, έχουν και αυτοί παιδιά, έχουν αρχές, έχουν αξίες και φυλάνε εθνικά σύνορα και κάνουν τη δουλειά τους εξαιρετικά, κάτω από πάρα πολύ σκληρές συνθήκες. Θα ήθελα όμως πάνω σε αυτό να πω το εξής. Θα περίμενα κάποιοι άνθρωποι να κατηγορήσουν στην Ευρώπη την Τουρκία για τα push forwards. Κανείς όμως δεν την κατηγορεί. Και κατηγορούν εμάς για τα pushbacks. Η Τουρκία δεν είναι ένοχη, διότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε οργανωμένα από το έδαφος της Τουρκίας. Υποστηρίζονται και σε μια Τουρκία η οποία λέει προς όλους και διαλαλεί ότι έχει μια πλήρη τάξη στη χώρα της και ελέγχει τα πάντα. Άρα λοιπόν, μια χώρα που ελέγχει τα πάντα, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει όλα αυτά να γίνονται? Θα περίμενα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που νοιάζονται, και είναι δεδομένο ότι νοιάζονται για τους μετανάστες, να κάνουν μια προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατηγορώντας την Τουρκία που τους επιτρέπει να φύγουν από εκεί κάτω από συνθήκες. Δεν το έχουν κάνει. Αντιθέτως, κατηγορούν τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είμαι κάθετος σε αυτό. Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει αυστηρά την νομοθεσία. Γιατί προφανώς αυτοί που λένε αυτά θεωρούν ότι η Τουρκία δεν είναι μια δημοκρατική χώρα και ότι εκεί οι μετανάστες δεν περνάνε καλά και ότι φεύγουν από την Τουρκία για να βρουν μια καλύτερη. Είναι πολύ σωστή η συλλογιστική σας. Δεν την έχω ακούσει όμως από κάποιους ανθρώπους. Όχι, πάντως λοιπόν, αυτοί που λένε, που λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτό το ελεύθερο της μετακίνησης των μεταναστών, αυτό λένε, ότι η Τουρκία δεν είναι μια δημοκρατική χώρα, αλλά ορθά φεύγουν από εκεί οι μετανάστες και έρχονται και πάνε αλλού. Κλείνοντας αυτό το θέμα από την πλευρά μου, λέω και πάλι ότι είμαι κάθετος σε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο να πω, προχθές είδαμε ότι στον τουρκικό τύπο ότι ένας μετανάστης βρέθηκε νεκρός σε ένα χωριό στον Εύρο και πυροβολήθηκε από Έλληνες. Ξέρετε τώρα. Λέω κάτι το οποίο το ξέρουν όλοι. Μια σφαίρα έχει ταυτότητα. Η σφαίρα έχει αποτυπώματα. Μπορείς να βρεις από ποιο όπλο ρίχθηκε, που έχει παραχθεί κλπ. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά έξω από κάθε λογική. Είναι στο πλαίσιο ενός σχεδίου παραπληροφόρησης και κατηγορίας της χώρας μας ότι εμείς είμαστε κακοί και δεν φροντίζουμε. Το αντίθετο. Οι μετανάστες που κατηγορούν έχουν σώσει χιλιάδες ζωές. Η Τουρκία είναι λογικό να το κάνει. Το θέμα είναι να μην το κάνουμε εμείς. Μερικές φορές παρασυρώμεθα εμείς και το κάνουμε. Ναι. Στρατηγιά μου, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγο. Να
Να πούμε και το email μας που είναι το radio@parapolitika.gr. Αν θέλετε να στείλετε κάποια ερώτηση για τον στρατηγό και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Στεφανή, που είναι εδώ ζωντανά στο στούντιο και έχει να κάνει είτε με τα ελληνοτουρκικά είτε με το μεταναστευτικό προσφυγικό. Για να απαντήσουμε και σε αυτές τις ερωτήσεις. radio@parapolitika.gr. Και στο δεύτερο μισάωρο θα έχουμε σύνδεση και με τον καθηγητή, τον κύριο Ιφαντή, για να μας δώσει και εκείνο τη δική του έτσι ανάλυση για τις τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, ήδη έχουμε εδώ θαυμάστριες του στρατηγού, Βέρα Μοντέκη. Μας λέει όλα αυτά που ανέφερε ο στρατηγός για το τι πρέπει να είμαστε. Ήταν αρχές των Σπαρτιατών. Ένα θα σου πω, Βέρα, ξυπνάει κάθε πρωί στις 5 και τρέχει. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι... Μην μου κάνετε τέτοια στρατηγία, εδώ τα λέμε όλα. Βλέπω ότι έχετε κυρίως θαυμάστριες, γιατί βλέπω και την Αναστασία εδώ να λέει «Καλημέρα στο στρατηγό, χαιρόμαστε πάντα να ακούμε τέτοιο ευθύ και έντιμο λόγο». Και στο Άσιον όταν είχε βγει. Λοιπόν, φτάνει τώρα, παιδιά, πρέπει να κάνουμε. Ορίστε. Μετά αυτό δεν είστε κάνει ο Χρήστο. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο των παραπολιτικών και του Brand FM για το τελευταίο 20 λεπτό πάνω κάτω τη εκπομπή. Θέλω, πριν πάμε στα μηνύματα. Έχει κάτι που θες να διαβάσει. Όχι, θέλω να ρωτήσω το στρατηγό για το Στόλτεμπεργκ. Και όλη αυτή την στάση την οποία κρατάει, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα και το προηγούμενο, των ίσων αποστάσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Έχει επικριθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έχει κάνει δηλώσεις ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Και τώρα πάλι λέει ότι πρέπει να ακούσουμε όλες τις ανησυχίες της Τουρκίας. Ήτανε και ο οικοδεσπότης πριν από λίγες ημέρες σε ένα δείπνο που παρέθεσε ο Ολλανδός ο Πρωθυπουργός σε άλλους 6 πρωθυπουργούς κρατών μελών του ΝΑΤΟ που είναι πιο κοντά στην Τουρκία. Τι ακριβώς, τι ρόλο παίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ? Καταρχάς θα πρέπει να γίνει αντιληπτό πώς λειτουργεί το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι το σύνολο των χωρών κρατών μελών του που το κάθε κράτος πηγαίνει στον οργανισμό προσπαθώντας να μεταφέρει τα εθνικά του, τους εθνικούς του στόχους στον οργανισμό. Αυτό κατανοεί το κάθε κράτος ότι δεν είναι δυνατόν, διότι εκεί βρίσκει αντίπαλα άλλους εθνικούς στόχους των υπολείπων. Και προσπαθούμε στο ΝΑΤΟ να γίνει ένας συγκερασμός και να βγει κάτι το κοινό, μια κοινή στρατηγική. Άρα λοιπόν έχουμε μια κοινή στρατηγική στην οποία να συνενέσουν όλα τα έθνη, με δυνατότητα το κάθε έθνος να έχει αντίρρηση και να βάλει ένα βέτο και παράλληλα την εθνική στρατηγική του έθνους. Πολλές φορές αυτά δεν συνάδουν μεταξύ τους. Σε όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον υπάρχει ο Γενικός Γραμματέας, ένας υψηλά αμοιβόμενος υπάλληλος του ΝΑΤΟ. Ξέρετε κάτι δεν έχουμε δει κανένα Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να υποστηρίζει με φανατισμό την Ελλάδα. Έχουμε δει όμως Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να υποστηρίζει με φανατισμό την Τουρκία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Όμως, ο οποίος Γενικός Γραμματέας φέρει μαζί του τα προσωπικά του βιώματα και φέρει μαζί του και την προσωπική του ατσέντα. Η οποία πολλές φορές δεν είναι η ατσέντα του ΝΑΤΟ. Ναι, αλλά πώς τυχαίνει αυτή η ατζέντα να μην μας περιλαμβάνει ποτέ εμάς, αλλά να περιλαμβάνει ορισμένες φορές την Τουρκία? Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι την τελευταία περίοδο, για να μην με ρωτήσει η κυρία Κοραή, τα τελευταία 3 χρόνια έχει γίνει κατανοητό αυτό και βλέπουμε κράτη που παραδοσιακά προσπαθούσαν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις πλέον να βλέπουν ποιο είναι το σωστό. Τρανό παράδειγμα και μεγάλο η Γερμανία. Πιστεύω λοιπόν, να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν γινόταν αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια εμείς δεν πηγαίναμε ως ένα ισχυρό έθνος, ως ένα έθνος το οποίο έχει δύναμη να απαιτήσουμε να ακουστεί η φωνή μας. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Τώρα που απαιτούμε το δικό του έργο ανεβάζει ο Τώρα που απαιτούμε να ακουστεί η φωνή μας, βλέπουμε να αλλάζει συμπεριφορά, να αλλάζουν συμπεριφορά αυτοί που μας ενδιαφέρουν, όπως είναι οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι. Το αυτή του. Να σας πω και κάτι. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ένας άνθρωπος, συγχωρέστε με, κύριε Τάκη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό που του λένε τα έθνη. Δεν έχει δικιά του πολιτική. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το αυτή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, όταν κάνει δηλώσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τη θέση του, ποιος πρέπει να του το τραβήξει? Δεν θα χρησιμοποιήσω. Έχει κάποιο προϊστάμενο? Βεβαίως. Ποιος είναι? Τα έθνη. Όλα τα έθνη γενικώς. Όλα τα έθνη γενικώς, βεβαίως. Πιο πάνω από τα έθνη υπάρχει κάποιος? Όχι, πάνω από τα έθνη. Δηλαδή η Αμερική, ας πούμε, επειδή το ΝΑΤΟ υποτίθεται είναι Νοτιοατλαντική Συμμαχία, γι' αυτό το λέω. Πάνω, ξέρετε, ίσως το ότι δεν ανησυχούμε ιδιαιτέρως, λέω, ανησυχούμε. Ναι. Ή
αντιλαμβανόμαστε το τι κάνει ο Γενικός Γραμματέας. Είναι και το ότι δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία στο τι ακριβώς λέει. Διότι λέω και πάλι, τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ δεν τις διαμορφώνει ο Γενικός Γραμματέας, τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ τις διαμορφώνουν τα έθνη. Και θα ήθελα να πω ότι στο επιτελείο του ο Γενικός Γραμματέας έχει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό και Ελλήνων επιτελών. Είτε πολιτών είτε στρατιωτικών. Όπως και σε κάθε στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι εκεί διαμορφώνουν κάποια θέση. Τις δε θέσεις τις διαμορφώνουν τα έθνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Ελλάδα με το βέτο της ή με τη συμφωνία της για κάτι. Τι δεν καταλαβαίνω, Στόλτεμπεργκ. Τίποτα, σου έχει την ατζέντα του. Μια χαρά τα καταλαβαίνει όλα. Εγώ θέλω στρατηγικό να μου το πει, παιδί μου. Τι δεν καταλαβαίνω, θέλω να μου το πείτε σε μία φράση. Πολλές χώρες και ειδικά οι βόρειες θεωρούν ότι επειδή είναι μακριά από αυτές το πρόβλημα, θεωρούν ότι κρατώντας μία πολιτική ίσων αποστάσεων δείχνει πολιτισμό. Δεν δείχνει πολιτισμό αυτό το πράγμα, δείχνει αποφυγή του να δεις την πραγματική διάσταση του προβλήματος. Εμείς τους καλούμε να τη δούνε και τους καλούμε με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα τελευταία και είναι εξαιρετικός. Μάλιστα. Εάν ο κύριος Στόλτεμπεργκ δεν θέλει να το δει, δικαίωμά του να μην θέλει να το δει. Η χώρα μας έχει άποψη, έχει θέληση. Ωραία. Να εφαρμόσει αυτό τώρα, το οποίο θέλει. Να συνδεθούμε λίγο και να μην δίνουμε και τόσο μεγάλη σημασία στο τι λέει. Το ακούμε, το ακροόμεθα, αλλά δεν παίζει και τόσο μεγάλο. Και με τους ακροατές μας, ο Θέμης λέει: τα σέβη μου στο στρατηγό, είμαστε περήφανοι γι' αυτόν. Υπηρέτησα 86-87 στη Σάμο το 2012 μαζί με τον Αγιεθά, τον κύριο Φλόρο, σαν ανθυπολογαγός τότε και έναν άλλο άξιο Έλληνα στρατηγό, λέει ο Θέμης για σας. Επίσης, ναι. Από το κέντρο Αθήνας λέει: στρατηγέ μου, η χώρα διαθέτει 250.000 φιλότουρκους Ισλαμιστές σε στρατεύσιμη ηλικία και πολλοί από αυτούς με στρατιωτική εκπαίδευση διασπαρμένους σε όλη τη χώρα ανεξέλεγκτα και με την καθοδήγηση υπόπτων ΜΚΟ. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που, εάν χρειαστεί να αγωνιστούμε, θα πρέπει να προσέχουμε εκτός από μπροστά μας και στην πλάτη μας. Και στο πλάι μας. Συμφωνείτε με αυτή την εικόνα που παρουσιάζει ο Διονύσης από το κέντρο? Όχι, δεν συμφωνώ. Τον ευχαριστώ βεβαίως για την άποψή του. Απλώς να ξέρει ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και καταγράφονται από τις αρμόδιες αρχές. Δεν υπάρχει τέτοια ανησυχία, αλλά τον ευχαριστώ για τη σκέψη τώρα, του. Ο Παναγιώτης λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πάυσει την πολιτική των ίσων αποστάσεων απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία και λέει ότι σε μια ερώτηση που έκανε πρόσφατα στο State Department ένας Τούρκος δημοσιογράφος για την κυριαρχία και ότι η Αθήνα εξοπλίζει τα νησιά κατά παραβίαση των διεθνών συνθήκων και ρώτησε ποια είναι η θέση των ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος απάντησε ότι η θέση μας, λέει, είναι ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές. Δεν θα πρέπει σε αυτό το θέμα κάποια πράγματα που είναι οφθαλμοφανή να μην αντιμετωπίζονται μόνο δια της διπλωματικής γλώσσας? Θα ήθελα να απαντήσω στον ακροατή σας και να πω το εξής. Την τελευταία περίοδο βλέπουμε μια τεράστια στροφή της αμερικανικής κυβέρνησης υπέρ της Ελλάδος. Να μην ξεχάσουμε το πρόγραμμα, και το άκουσα στην αρχή της εκπομπής σας σήμερα το πρωί, να λέτε γιατί τα F-35 το συζητήσετε και οι δύο. Ναι. Ένα πρόγραμμα στο οποίο η Τουρκία είχε υπογράψει, είχε εγκριθεί από τον Κογκρέσο, είχε πληρώσει χρήματα, είχε ξεκινήσει να παράγει ανταλλακτικά για το F-35 και οι Αμερικοί αλλάξαν όλη τους στρατηγική. Επανακαθορίζοντας τα εργοστάσια τα οποία θα βγάλουν τα ανταλλακτικά που έπαψε η Τουρκία να βγάζει. Και βγήκε η Τουρκία έξω από το πρόγραμμα. Δεν τις εγκρίνουν την αναβάθμιση των F-16. Και πολλές άλλες αλλαγές στην πολιτική τους. Άρα λοιπόν θα ήθελα να πω, να το ξαναδεί λίγο ο αγαπητός σας ακροατής και έχει και τους χαιρετισμούς μου, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Η ιδέα απάντηση που έδωσε, ακόμα και διπλωματική που έδωσε ο εκπρόσωπος του State Department, ήταν πολύ καλή για τη χώρα μας. Μάλιστα. Τώρα, επίσης ένας άλλος ακροατής. Δεν έχουμε ελάχιστα λεπτά. Ναι, μια ερώτηση. Πότε ο ελληνικός στρατός θα παροπλήσει τα αρχεία Mi-113? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί το πεζικό μας αλλά και το στρατό ξηράς εδώ και αρκετά χρόνια. Και υπάρχουν προγράμματα τα οποία προτεραιοποιούνται. Και θα γίνει και αυτό και είναι κοντά που θα γίνει. Γίνονται τώρα κάποιες αναβαθμίσεις των Mi-113, αλλά ό,τι αναβάθμιση και να κάνεις είναι ένα υλικό παλαιό. Μάλιστα. Υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα τα οποία έχουν προτεραιοποιηθεί και αποτελεί για το στρατό ξηράς ένα από τα πρώτα τις πρώτες του ανησυχίες. Επειδή έχουμε και τον κύριο Ιφαντή μαζί μας, την επόμενη ερώτηση που είναι από τον ακροατή μας, το Χάρη, θα τη θέσουμε και στους δυο σας.
Γιατί δεν επιβάλλεται. Καλημέρα κύριε Φαντή, κύριε καθηγητά. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Παντίου Πανεπιστημίου Κώστας Φαντής. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ερώτηση... Έχουμε εδώ στο στούντιο και τον πρώην Υφυπουργό Άμυνας, τον στρατηγό, τον κύριο Στεφανή. Οπότε, η ερώτηση είναι από το Χάρη, τον ακροατή μας, και είναι για τους δυο σας. Γιατί δεν επιβάλλεται εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, ρωτάει ο Χάρης. Κύριε Φαντή, να ξεκινήσουμε από εσάς. Καλημέρα. Το επιβάλλετε με αλφαγιώτα. Ναι, προφανώς. Καλημέρα και στον κύριο αρχηγό ιδιαίτερος. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι μια μαξιμαλιστική θέση. Δεν υπάρχει, για να είμαστε ρεαλιστές και να ξέρουμε έτσι πώς σκέφτονται και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας και οι ευχές μας δεν αποτελούν έτσι στρατηγική για τις άλλες χώρες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το εμπάργκο όπλων αποτελεί μια ακραία, πολύ ακραία κύρωση εναντίον μιας χώρας. Επιβλήθηκε στην Τουρκία με τον τρόπο που επιβλήθηκε στη δεκαετία του 70 μετά την εισβολή της στην Κύπρο. Θα μου πει κάποιος ότι πρέπει να περιμένουμε μια στρατιωτική ενέργεια από πλευράς Τουρκίας, αλλά επαναλαμβάνω, να έχουμε μια αίσθηση της πραγματικότητας όπως είναι σήμερα οι συνθήκες. Δεν έχει, όχι απλώς δεν έχει νόημα η Ελλάδα να προσπαθήσει κάτι τέτοιο. Διπλωματικά μπορεί να πιέσει χώρες οι οποίες έχουν υποσχεθεί υλικό στην Τουρκία, αλλά όχι να επιβάλλει κυρώσεις, γιατί θα είναι μια απίστευτη, αν θέλετε, απώλεια διπλωματικού κεφαλαίου χωρίς καμία απολύτως... Κύριε Υπουργέ, εσείς τι λέτε? Την καλημέρα μου στον κύριο καθηγητή, σεβαστός πολύ και πάντα τον ακούμε με μεγάλη προσοχή και χαρά μου που τον ακούω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του, θα ήθελα να πω όμως ότι κυρώσεις σε εισαγωγικά έχουν επιβληθεί. Θα ξαναναφερθώ στο προηγούμενο Όχι, θέμα. Όχι, λέει για εμπάργκο όπλων εδώ, δεν μιλάμε για κυρώσεις. Εμπάργκο είναι του να μην μπολιθούν τα F-35. Ένα κράτος σε μια ελεύθερη αγορά παίρνει μια απόφαση Φαντάζομαι να αγοράσει την κάτι. Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα συμφέροντα είναι πολλά και μην ξεχνάμε Έχουμε και τα υποβρύχια τα γερμανικά που ξαναζεσταίνεται, μου φαίνεται τώρα πάλι η συζήτηση, τα τουρκικά. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν συμφέροντα σχέσεων ιδιαιτέρων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο κύριος Φαντής, θα χάσουμε διπλωματικό κεφάλαιο και θα ίσως εκτρέψουμε τη συζήτηση σε ένα άλλο πεδίο που τελικά θα υποστούμε, όχι, δεν θα νικήσουμε στο πεδίο αυτό και θα χαθεί η δυναμική μας. Γιατί προηγούνται τα εθνικά συμφέροντα, λέτε. Αυτό λοιπόν, για να καταλάβετε αυτό πιστεύετε τώρα... και εσείς κύριε καθηγητά. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Κοιτάξτε, δεν είναι, όπως είπα και νωρίτερα, είναι ένα ακραίο μέτρο το εμπάργκο όπλων, το οποίο προφανώς και δεν μπορεί η Ελλάδα να επιβάλλει σε καμία περίπτωση. Είναι τέτοια τα συμφέροντα, είναι τέτοιες συναλλαγές. Πρέπει εδώ να πούμε ότι, και να το θυμόμαστε αυτό, ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν από καλές μέχρι πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα αντιτουρκικό κλίμα συλλήβδιν το οποίο θα μπορούσε η χώρα να εκμεταλλευτεί προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Έτσι, η εικόνα είναι πολύ συγκεκριμένη. Τώρα να σας ρωτήσουμε το τελευταίο ερώτημα. Ναι, στον κύριο καθηγητή. Αυτό το μπρος πίσω, το κρύο και ζεστό από τις πολύ σκληρές δηλώσεις, τις χθεσινές δηλώσεις και του ΑΚΑΡ και του Τσαβούσογλου. Μάλιστα σήμερα η Χουριέτ αναφέρει τον Υπουργό Άμυνας με το μικρό του όνομα. Ο Νίκος λέει στο πρώτο σελίδο της η Χουριέτ. Πώς να το πω. Δείχνουν κάτι. Δείχνουν ενδεχομένως ότι δεν είναι και τόσο άγρια τα πράγματα ή δεν είμαστε και τόσο κοντά σε αυτό που λέμε θερμό επεισόδιο. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι δείχνουν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι της ρητορικής, της τοξικής, της επιθετικής, της χυδαίας που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί Τούρκοι αξιωματούχοι, γίνεται με το βλέμμα στο εσωτερικό. Την ίδια στιγμή υποψιαζόμαστε ή θέλουμε να ελπίζουμε όλοι πως έχει παραμείνει και ψήγμα ορθολογικότητα στην άλλη πλευρά και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να εκτροχιάσει πλήρως ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι αυτό θα συμβαίνει συνεχώς. Δηλαδή, σε λίγη ώρα από τώρα να έχουμε πάλι μια πολύ επιθετική δήλωση από κάποιον άλλον αξιωματούχο. Έτσι, δεν πρέπει να μας αποσταθεροποιούν αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Στεφανή, στρατηγέ μας, έχετε μια έτσι κρυφή ελπίδα ότι μπορεί να περάσουμε τελικά ένα ήρεμο καλοκαίρι? Δεν θα απαντήσω αυτό. Θα απαντήσω με το δικό μου τρόπο διαφορετικά. Απαντήστε με το δικό σας. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να βγει ως μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία είναι ότι έχουμε ισχύ, έχουμε δυνάμεις, έχουμε όραμα να πάμε τη χώρα μας παραπέρα. Γιατί την αγαπάμε την πατρίδα μας. Και γιατί έχουμε παιδιά και θέλουμε να τους παραδώσουμε μια πατρίδα η οποία να είναι ισχυρή, ήρεμη και ευημερούσα. Έχουμε λοιπόν την ισχύ να το κάνουμε. Και δεν πρέπει να κοιτάμε τι κάνει η Τουρκία ή τι κάνουν οι άλλοι. Πρέπει να κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Ωραία. Έχουμε και τις δυνάμεις και το όραμα και το πάθος να πάμε παραπέρα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να δώσουμε στους αγροατές μας. Λοιπόν, να κλείσουμε. Απλά να σας πούμε μια καλημέρα από τον οδηγό σας. Λέει, ήμουν ο οδηγός του κυρίου Στεφανή το 2001, όταν ήταν υπασπιστής του κυρίου Στεφανόπουλου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Την αγάπη έχουμε μου. Εδώ. Την αγάπη μου. Είδαμε, είδατε ποιοι μας ακούνε. Την αγάπη μέχρι μου. Και ο οδηγός σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα ζωντανά στο στούντιο των Παραπολιτικών. Θα το επαναλάβουμε. Έχουν ενδιαφέρον πολύ και οι ακροατές μας για αυτά που λέτε. Χαρά μας και τιμή μας που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.